1, συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου. Σελίδα 1091, ζήτα κεφάλαιο, 7 κεφάλαιο, Αποκάλυψης του Ιωάννου, με τη χάρη του Χριστού μας. Και μετά ταύτα είδον 4 αγγέλους ισταμένους επί τας 4 γωνίας της γης, κρατούντας τους 4 ανέμους της γης, δια να μην πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δέντρων. Και είδον άλλων άγγελων, ότι ανέβει από ανατολής ηλίου, έχουν σφραγίδα του Θεού του ζώντος. Και έκραξε με τα φωνής μεγάλης προς τους 4 αγγέλους, εις οποίους εδόθη να βλάψουν την γην και τη θάλασσαν, λέγον, μη βλάψετε, μήτε τη γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δέντρα, έως ους σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων, 144.000 ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των ιών Ισραήλ. Εκ φυλής Ιούδα, 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Ρουβίν, 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Γάδ, 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Ασύρ, 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Νεφθαλήμ, 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Μανασί, 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Σιμεών, 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Λεβί, 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Ισάχαρ, 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Ζαβουλών, 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Ιωσήφ, 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Βενιαμίν, 12.000 εσφραγισμένοι. Μετά τα αυτά είδων, και ειδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδήσει δύνατο να αριθμίσει εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών ήτινες ίσταντο, ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένης στολάς λευκάς, έχοντες φήνικας εν τες χερσίν αυτών. Και κράζοντες με τα φωνής μεγάλης έλεγον, η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Και πάντες οι άγγελοι ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των 4 ζώων και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν το Θεόν λέγοντες, αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις ανήκει στον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ, ούτι ενδεδεμένη τα στελάστας λευκάς τίνες είναι και πόθεν ήλθον. Και είπα προς αυτόν, Κύριε, εσύ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, ούτε είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τα στολάς αυτών και λεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύχτα εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, δεν θέλουσι διψίσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος ουδέν κανέν καύμα, διότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς η ζώσας πηγάς υδάτων και θέλει εξαλείψει ο Θεός πανδάκριον από τον οφθαλμόν αυτών. Αμήν. Στην ερώτηση με την οποία τελειώνει το προηγούμενο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, διότι ήλθεν η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται να σταθεί. Στην ερώτηση λοιπόν, ποιος θα αντέξει μέσα στην εφταετία αυτή του Αντίχριστου την τρομακτική με τις σφραγίδες, τις φιάλες, τις σάλπιγγες, τις πληγές εν γέννη, το ερώτημα είναι ποιος θα αντέξει. Και ο Λόγος του Θεού απαντάει. Μετά τα αυτά είδον 4 αγγέλους συσταμένους επί τας 4 γωνίας της γης, κρατούντας τους 4 ανέμους της γης, δια να μην πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δέντρων. Είναι οι 4 άγγελοι στους οποίους έχει δοθεί εξουσία να δημιουργήσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στη γη της εποχής εκείνης. Όμως ο Θεός δίνει εντολή να κρατηθούν οι άνεμοι που θα φέρουν το κακό το μεγάλο, και οι άγγελοι αυτοί που είναι προσδιορισμένοι για να βλάψουν
την γη, την θάλασσα και τα δέντρα έχουν εντολή να περιμένουν μέχρι να γίνει μια επέμβαση, ένα ωραίο θαύμα του Θεού που το περιγράφει στο δύο εδάφιο. Και είδον άλλον άγγελον που ανέβει από ανατολή Σιλίου έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος και έκραξε με τα φωνής μεγάλης προς τους τέσσερις αγγέλους εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσει την γην και την θάλασσαν λέγον μη βλάψετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δέντρα έως σου σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Είναι η επέμβαση που κάνει πάλι ο Θεός με το να σφραγίσει τους δικούς του ανθρώπους. Μάλιστα περιγράφει πάρα πολύ ωραία αυτό το σφράγισμα προφητικά ο Ιζεκιήλ ο προφήτης λέγον στο θήτα κεφάλαιο και στο τέσσερα εδάφιο και είπε ο Κύριος προς αυτόν «Δίελθε δια της πόλεως δια της Ιερουσαλήμ και κάμε σημείων επί των ανδρών αυτών ποιον των στεναζόντων και βοόντων δια πάντα τα βδελίγματα τα γινόμενα εν μέσω αυτής». Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που βασανίζεται η ψυχή τους μέσα στην εκχύληση της αμαρτίας των 7 αυτών χρόνων και μάλιστα στην αρχή της 7 ετίας που είμαστε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι 144.000 εκ των φυλών Ισραήλ και είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας, που στην Παλαιά Διαθήκη και ο Δαβίδ όταν πήγε για να φάει από την τράπεζα στο ναό τον ρώτησε ο αρχιερέας έχουν μολυνθεί με γυναίκες και λέει όχι 3 μέρες, αλλά είναι και πνευματική μόλυνση που είναι από έτερο διδασκαλίες, από διάφορες διδασκαλίες που δεν έχουν σχέση με τον αληθινό Λόγο του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι απαρχή εις τον Θεόν και εις το αρνίον, όπως ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρωτότοκος που εισήλθε στον ουρανό, έτσι και αυτή είναι η απαρχή που σφραγίζονται από το Θεό για να αντέξουν τα 7 χρόνια της οργής του Θεού. Είναι άμμομοι δε ενώπιον του θρόνου του Θεού και ακολουθούν το αρνίον. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των 144.000. Είναι σε αγιασμό, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, γιατί πλέον η χάρις δεν υφίσταται στη γη. Ο αγιασμός είναι αυτός ο οποίος υφίσταται της Παλαιάς Διαθήκης, μη μολυνθέντες με γυναίκες, οι οποίοι όμως είναι στην παρουσία του Θεού και δέχονται τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Πίστεψαν δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, είναι ο Μεσσίας ο ερχόμενος. Από την πίστη αυτών και προφητικά βλέπουμε, όχλος πολλής είναι αυτός ο οποίος θα ακολουθήσει, θα πιστέψει στο κήρυγμα αυτών των ανθρώπων. Όχι πια από το λαό Ισραήλ, αλλά από όλο τον κόσμο, κάθε φυλή, κάθε γλώσσα, κάθε έθνος, όχλος πολλής ενδεδειμένος, όπως ο προφητικός λόγος τους αποκαλύπτει στο τέλος, που θα βρεθούν στο θρόνο του Θεού μαζί με τα 4 ζώα και τους 24 πρεσβύτερους, και οι οποίοι θα ψέλνουν «Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου». Ψέλνουν για τη σωτηρία που έλαβαν, η οποία προήλθε από το Θεό, επειδή πίστεψαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Μεσσίας. Και όλοι οι άγγελοι που ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των 4 ζώων έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν τον Θεό. Η δε δοξολογία των αγγέλων είναι και αυτή ουράνια, αλλά ένα χαρακτηριστικό δεν έχει, δεν μιλάνε για σωτηρία γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν τη σωτηρία. Επιθυμούν να παρευρεθούν, να εγκύψουν στους εσωσμένους ανθρώπους τους οποίους ο Θεός μετέβαλε, αν και κατώτεροι των αγγέλων για λίγο, τους κατέστησε ανώτερους των αγγέλων για να βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων. Περισσοτηρίας δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να κατανοήσουν, αλλά όμως
ψέλουν και δοξάζουν το Θεό λέγοντας «Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ ανήκει εις τον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων». Και βλέποντας προφητικά ο Ιωάννης τον όχλο τον πολύ με τις στολές τις λευκές, με απορία, χωρίς να ξέρει από πού είναι, ποιοι είναι και από πού έρχονται, τον ρωτάει ένας των πρεσβυτέρων λέγοντας «Από πού ήλθαν και ποιοι είναι αυτοί?» Και αν και θέλει πολύ να μάθει, λέει «Κύριε, εσύ δεν εξεύρεις, και είναι, κύριε, εσύ εξεύρεις, εγώ δεν εξεύρω». Και είναι η ωραία απάντηση και ερώτηση που δίνει ο χριστιανός άνθρωπος μπροστά στο Θεό. Εγώ δεν ξέρω, εσύ ξέρεις τα πάντα. Με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα του φανερώσει και όλη την αλήθεια και θα του αποκαλύψει και το θέλημά του. Και η απάντηση του ενός εκ των πρεσβυτέρων που, όπως είπαμε τις περασμένες φορές, είναι εκ της Εκκλησίας, η οποία έχει αναστηθεί, έχει προηγηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας, και μετά μπαίνουμε, αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος και μπαίνουμε στην εφταετία της θλίψης της Μεγάλης. Ένας λοιπόν εκ των πρεσβυτέρων του λέει «Αυτοί όλοι είναι όσοι έρχονται εκ της θλίψεως της Μεγάλης». Φτάνουμε στο τέλος δηλαδή που είναι όλοι αναισθημένοι. «Εκ της θλίψεως της Μεγάλης, οι οποίοι έπληναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς τα στολάς τους εν το αίματι του αρνίου, καθώς δέχτηκαν και πίστεψαν με απαρχή τους 144.000 των Ισραηλιτών». Και βεβαίως στη συνέχεια θα δούμε και τους δύο προφήτες που κήρυταν τα πρώτα 3,5 χρόνια, κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος, όπου θα λάβουν μέρος στην επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους που θα κάνει ο Θεός. Σήμερα όμως θα μείνουμε σε αυτό το οποίο διαβάσαμε τώρα, στο σφράγισμα των 144.000 που είναι η απαρχής, και στο σφράγισμα των υπολείπων, οι οποίοι λευκαίνουν τις στολές τους γιατί πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Πλέον σφραγισμένοι δεν υπάρχουν, λαός του Θεού δεν υπάρχει. Υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός Ισραήλ και το σημείο ήταν η περιτομή. Η περιτομή της σαρκός που ήταν το σημείο του λαού του Θεού, των ανθρώπων που εδέχονται τις επαγγελίες του Θεού και τον νόμο του Θεού. Στο τέλος του νόμου, γιατί το τέλος του νόμου, λέει η Γραφή, είναι ο Χριστός. Στο τέλος του νόμου έρχεται ένας άλλος καινούριος λαός, ο πνευματικός Ισραήλ, ο οποίος και αυτός σφραγίζεται με ένα άλλο σφράγισμα, όπως αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, και ιδιαίτερα θα διαβάσω από την πρώτη επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου και το 13 εδάφιο, «Εις τον οποίον Χριστόν», λέει ο Απόστολος Παύλος, «και εσείς Εφέσεοι ελπίσατε, αφού ακούσατε το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού της σωτηρίας σας, εις το οποίον Ευαγγέλιον, και αφού πιστεύσατε και επειδή πιστεύσατε, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ο οποίος είναι ο αραβών, η υπόσχεση της κληρονομιάς σας της αιωνίου, μέχρι της απολυτρώσεως, μέχρι να απολυτρωθείτε, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης του Θεού». Πάντα δηλαδή στην ανθρωπότητα υπάρχει ο λαός του Θεού εισφραγισμένη με τον τρόπο που ο Θεός έχει επιλέξει για την κάθε οικονομία. Μετά την έξοδο του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο, πάλι έγινε διαχωρισμός μέγας, η ή των ανθρώπων και η ή του Θεού. Η ή του Θεού ήταν η ή του Σιθ, του Άβελ, συγγνώμη, που σου λέει, του Σιθ, καλά λέω. Η ή των ανθρώπων ήταν του Κάιν, ο οποίος εφώνευσε τον Άβελ.
τελείως διαφορετική πορεία και διαφορετική ζωή. Όμως, παρόλο που ζούσανε σε αυτή την ευλογημένη οικονομία της συνειδήσεως και της αθωότητος, τελικά απέτυχαν και όλα ξεκίνησαν από την ομοζυγία, που είναι και η βασική αιτία της πτώσης των Αγίων Ανθρώπων του Θεού, δηλαδή από το σύμμικτο πλήθος, δηλαδή από την ένωση των Υιών του Θεού με τους Υιούς των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο όλοι οι γη να γίνουν Υιοί των ανθρώπων, κόσμος δηλαδή, και η κακία να πλημμυρίζει την καρδιά τους. Η μόνη εξαίρεση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους περίπου 1600 χρόνια διήρκησε αυτή η οικονομία, αν θεωρήσουμε την χρονολογία που περιγράφει η Γραφή, δηλαδή το 4000 δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, το 2400 π.Χ. έγινε ο κατακλυσμός, γιατί οι μόνοι οι οποίοι κατάφεραν να παραμείνουν εν δικαιοσύνη από όλους τους Υιούς του Θεού, τους Υιούς δηλαδή του Σιθ, ήταν ο Νόε, η γυναίκα του, τα τρία παιδιά του και οι τρεις νύφες του. Όπου τότε ο Θεός είπε ότι δεν θα αφήσω το πνεύμα μου να είναι στους ανθρώπους, γιατί είναι γεμάτοι από κακία. Και μέχρι τότε οι άνθρωποι ήταν Υιοί του Θεού, είχαν το πνεύμα του Θεού, αλλά ο Θεός έφερε οργή επί την ανθρωπότητα τότε, λέγοντας στον Νόε, τον μόνο δίκαιο, ο οποίος διέφερε και τον ξεχώρισε, τον αγίασε ο Θεός από όλους άλλους ανθρώπους, να κατασκευάσει μία κυβωτό με συγκεκριμένες διαστάσεις, που η κατασκευή της κυβωτού πήρε 120 χρόνια κατά τα σγραφάς για να ετοιμαστεί, να τελειοποιηθεί, να γίνει τέλεια και πλήρης, ώστε να εκπληρώσει το σκοπό της. Και σε αυτή την κυβωτό εισήλθε ο Νόε, η γυναίκα του, τα παιδιά του και οι νύφες του, οι τρεις, μαζί με όλα τα ζώα τα οποία ο Θεός ξεσήκωσε και τα έβαλε στην κυβωτό. Και μπαίνουμε στην επόμενη οικονομία, που είναι η οικονομία της δικαιοσύνης από τον Νόε ως τον Αβραάμ. Σε αυτή την οικονομία υπήρχαν πάλι οι δίκαιοι, που ήταν η οικογένεια του Νόε, και οι άδικοι που δημιουργηθήκανε από αυτούς που πλάνησε και πάλι ο εχθρός να απομακρύνει από την παρουσία του Θεού. Το αποτέλεσμα όμως ήταν και στην οικονομία αυτή της δικαιοσύνης απέτυχε ο άνθρωπος, γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους για να φέρει τον άνθρωπο κοντά του. Απέτυχε ο άνθρωπος να διατηρήσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός αποφάσισε να δημιουργήσει πλέον, όχι να καταστρέψει, γιατί είχε υποσχεθεί ότι δεν θα ξανακαταστρέψει τη γη, να δημιουργήσει έναν δικό του λαό, τελείως ξεχωριστό. Ο ίδιος ο Θεός θα τον δημιουργούσε. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς βρήκε έναν, τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν άντρας πίστεως στο λόγο του. Του μιλούσε ο Θεός και πίστευε ο Αβραάμ. Και μέσα από τον Αβραάμ δημιουργήθηκε ένας καινούριος λαός. Είπαμε ότι πάντοτε υπάρχει ο λαός του Θεού, εισφραγισμένοι από το Θεό, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, εν τέλει ο Ισραήλ. Και αυτοί εισφραγισμένοι από το Θεό, πάντοτε στην ανθρωπότητα υπήρχε λαός Θεού. Όμως και η οικονομία αυτή της πίστεως, δηλαδή από τον Αβραάμ μέχρι τον Μωυσή, δεν έφερε τα αποθούμενα αποτελέσματα, τη σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί οι άνθρωποι έχασαν την πίστη τους. Και έτσι ο Θεός τώρα φέρνει στο λαό το δικό του πάλι μια καινούργια οικονομία, την οικονομία του νόμου με τον Μωυσή. Η οικονομία αυτή είναι ιδιαίτερη οικονομία, γιατί αποκαλύπτει ο Θεός με γεγραμμένο λόγο, για πρώτη φορά με γεγραμμένο λόγο, το θέλημά του, καθώς δίνει τον νόμο του ο Θεός το Μωυσή πάνω στο όρο Σινά.
Πρώτη φορά οι άνθρωποι παίρνουν στα χέρια τους γραπτό λόγο Θεού, τις εντολές του Θεού, ώστε να γίνουν οι εντολές, ο νόμος του Μωυσή, ο νόμος του Θεού παιδαγωγός για τους ανθρώπους, καθώς βάζει όρια, αποκαλύπτει την αμαρτία στους ανθρώπους και δίνει εντολές όπου εάν τις εκτελέσουν δι' αυτόν θέλουν θα σωθούν. Και μάλιστα ο νόμος αυτός ήταν και επώδυνος, γιατί είχε εντολές με ποινές. Εάν δεν έπρατον τις εντολές του Θεού, εθανατώνονται δια λιθοβολισμού. Δηλαδή και με το ζόρι προσπάθησε ο Θεός να πετύχει τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε. Και τότε έφτασε στο αναγκαίο, ήταν πλέον ο μόνος τρόπος για τη σωτηρία του ανθρώπου, να περάσουμε από το λαό Ισραήλ και τον νόμο του Θεού σε έναν άλλο λαό που πάλι θα δημιουργήσει ο Θεός, τώρα όχι από το λαό Ισραήλ, αν και ξεκινάει από το λαό Ισραήλ, από όλα τα έθνη. Και αυτός ο λαός είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, είναι η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, τους οποίους δημιουργήσε ο Θεός διά του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, καθώς το μυστήριο της Ευσεβίας που είναι μέγα περιγράφει ότι ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Ο ίδιος λοιπόν ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, όπως ακριβώς όταν γεννιέται ένας άνθρωπος, στην πραγματικότητα δημιουργείται ο εξωτερικός άνθρωπος και μέσα τοποθετεί ο Θεός απαρχής, αλλά και στη συνέχεια έναν εσωτερικό άνθρωπο που είναι ο αιώνιος άνθρωπος, τώρα αποφάσισε ο Θεός ένα μέγα θαύμα, να δημιουργήσει ένα εξωτερικό άνθρωπο, καθώς γεννήθηκε από τη Μαρία την Παρθένου, και μέσα να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός. Η δόξα του Θεού, ο ίδιος ο Θεός κατοίκησε μέσα σε έναν εξωτερικό εχοϊκό άνθρωπο. Και αυτός ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος ήρθε στη γη για να σώσει τους ανθρώπους. Πώς? Γενόμενος αυτός ηλασμός υπέρ των αμαρτιών των ανθρώπων, δηλαδή αρνίων εσφαγμένων, αρνί για να σφαγεί, για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και το μυστικό της σωτηρίας είναι ότι ο σφαγιασμός αυτού του αρνίου θα λάβει χώρα άδικα, χωρίς να υπάρξει αμαρτία από αυτόν τον άνθρωπο, τον Χριστόν Ιησού. Και εκεί είναι που συνέτριψε ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, την κεφαλή του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, καθώς εθανάτωσε ο διάβολος αυτόν που δεν είχε εξουσία να αγγίξει, τον Υιόν του Θεού, τον αναμάρτητο άνθρωπο Χριστό Ιησού. Με αποτέλεσμα ο διάβολος νικήθηκε, ο Χριστός ενίκησε, γι' αυτό λέει «Ιδού εγώ ενίκησας και εσείς θέλετε νικήσει», και η νίκη, η νική σας από τον κόσμο είναι η πίστη σας ότι εγώ ενίκησα το διάβολο σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, καθώς απέθανα αναμάρτητος και δεν ευρέθη δόλος σε Αυτόν. Αυτόν λοιπόν ο Πατέρας Θεός δεν μπορούσε να τον αφήσει στον Άδη, την ψυχή του στον Άδη, γιατί υπήρξε αναμάρτητος, και τον άνθρωπο Χριστό Ιησού τον ανέστησε. Τον ανέστησε και τον εκάθισε εκ δεξιών του στο θρόνο του για να μεσητεύει περί μόνη. Και όπως είχε υποσχεθεί αλλά και αποκαλύψει στον Πέτρος, είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας εγώ ο Κύριος θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Σε αυτόν λοιπόν εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, σε αυτόν εδόθη εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς, σε αυτόν εδόθη εξουσία να μεσητεύει υπέρ των ανθρώπων, σε αυτόν εδόθη το υπερπάν όνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνιε πουρανίων επιγείων και κατακτονίων δυνάμεων. Και έτσι ο Θεός δι' αυτού δημιούργησε έναν καινούργιο λαό, τους οποίους εσφράγισε
δια του Πνεύματος του Αγίου, 120 άτομα εκεί στο ανώγιο της Πεντηκοστής, και από αυτούς θα δημιουργηθεί ο Χριστός, θα δημιουργήσει το λαό του τον καινούριο, που θα είναι όλοι σφραγισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει: προσέχετε να μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Γι' αυτό ο λαός θα παραμείνει επί της γης μέχρι να κλείσει και η τελευταία οικονομία, η νικηφόρα οικονομία. Είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος νικάει το διάβολο. Είναι πρώτη φορά που ο άνθρωπος καταφέρνει να σωθεί και ο Θεός αναλαμβάνει εν δικαιοσύνη την υποχρέωση να γράψει το όνομα των ανθρώπων αυτών στο βιβλίο της ζωής. Είναι η πρώτη φορά που καταφέρνει ο άνθρωπος να νικήσει το διάβολο, αλλά πώς? Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Δια της πίστεως στη θυσία του Χριστού, καθώς πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανεστήθη για τη δικαίωσή μας. Ο λαός λοιπόν του Θεού στην Καινή Διαθήκη, στην οικονομία της Χάριτος, είναι σφραγισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Το τέλος του ένδοξο, όπου καθώς είναι γεγραμμένο, κάποια στιγμή θα ακουστεί από το Θεό θα ακουστεί κέλευσμα, η εντολή του Θεού, στη συνέχεια η φωνή του Αρχαγγέλου και εν τέλει σάλπιγγα του Θεού, όπου με τη σάλπιγγα του Θεού εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγη θα μεταμορφωθούν οι πιστοί και θα αρπαχθούν εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα και θα είναι έτσι πάντοτε μαζί του. Από εκεί και πέρα πια χαλάει, καταστρέφεται η πνευματική ισορροπία που υπήρχε στην ανθρωπότητα, καθώς την εξουσία ο Θεός την έχει δώσει δια του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία επί της γης, όπου κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, σώμα της Εκκλησίας, σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία, μέλη του σώματος του Χριστού είμαστε εμείς και η δύναμη της Εκκλησίας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία έχει την απεριόριστη εξουσία επί της γης, εφόσον περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και εφόσον η πίστη διατηρείται στη ζωή των ανθρώπων. Με την αρπαγή της Εκκλησίας όμως πάβει να υπάρχει πλέον λαός του Θεού. Η πνευματική αυτή ισορροπία της εξουσίας της Εκκλησίας πάβει να υπάρχει. Ο διάβολος πια είναι πανίσχυρος, λύνονται οι δυνάμεις της κόλασης και αποκαλύπτεται ο υπερερώμενος, ο αντικείμενος, ο Υιός της απολίας, ο οποίος θα έρθει κατ' ενέργεια του σατανά και θα αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα σαν μέγας και τρανός, σαν αυτός που θα εκτελέσει το έργο του διαβόλου επί της γης, ο Αντίχριστος, έχουν συμπαράσταση τον ψευδοπροφήτη, ο οποίος και θα κάνει όλα τα έργα του Αντιχρίστου. Και έτσι λοιπόν στη γη θα υπάρξει μια άλλη τριάδα. Πρώτα υπήρχε ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία, γιατί είπαμε ότι η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού, του τριαδικού Θεού, γιατί μέσα στην Εκκλησία κατοικεί και ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Πια στην Εκκλησία, στην ανθρωπότητα θα παρουσιαστεί μια καινούργια τριάδα πλάνης ψεύδους, που θα είναι ο διάβολος, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Όμως πρέπει και εδώ να δημιουργηθεί ένας λαός. Και ποιος θα είναι ο λαός αυτός? Αυτοί οι οποίοι θα στενάζουν και θα βοούν διόλα τα βδελίγματα, τα γινόμενα μέσα στην ανθρωπότητα. Αυτοί δηλαδή που δεν θα αποδεχθούν, δεν θα πλανηθούν, καθώς ο διάβολος θέλει δια του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτη θέλει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, δεν θα πλανηθούν, αλλά θα είναι οι απαρχής, όπως είπαμε, οι 144.000 οι Ισραηλίτες, στους οποίους κατά την υπόσχεσή του ο Θεός θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών, ώστε να πιστέψουν και να δεχθούν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον εξεγέντησαν, είναι ο Μεσσίας. Και από το κήρυγμα αυτών, αλλά και από το κήρυγμα όλων όσων
δεν έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και γνώριζαν, θα αρχίσει να δημιουργείται ένας καινούριος λαός που δεν είναι να δημιουργηθεί από το κήρυγμα, αν και θα δημιουργηθεί, είναι να αποδειχθεί από το σφράγισμα του Θεού. Ένα σφράγισμα που θα τους δώσει τη δύναμη πάλι να αντισταθούν, την αφοκάλυψη, τη φανέρωση, την οδηγία, την κατεύθυνση, την αντοχή για να μπορέσουν να αντέξουν είτε το θάνατο ο οποίος θα έρχεται κατ' εντολή του Αντιχρίστου, είτε τα βασανιστήρια τα οποία θα υπάρχουν μέχρι τέλους, μέχρι δηλαδή την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Ο λαός λοιπόν ο καινούριος, ο σφραγισμένος από το Θεό στο μέτωπο αυτών, επειδή βοούν και στενάζουν για πάντα τα δελήγματα τα οποία συμβαίνουν. Εδώ αγαπητοί μου αδελφοί να αναφερθούμε ξανά και στις διδασκαλίες που υπάρχουν στην Εκκλησία εν γέννη του Χριστού, στον Χριστιανισμό. Είπαμε και την άλλη φορά παλαιότερα ότι υπάρχουν οι αχιλιαστές, είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η αρπαγή, η Δευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση είναι μία μέρα, δηλαδή εν τέλει δεν πιστεύουν ούτε στην αρπαγή της Εκκλησίας σαν ξεχωριστή μέρα, ούτε στη Δευτέρα Παρουσία σαν ξεχωριστή μέρα, ούτε στη χιλιετή βασιλεία σαν ξεχωριστή περίοδο, αλλά θεωρούν ότι όλα αυτά είναι μία μέρα, μία στιγμή. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι αχιλιαστές και είναι μια μεγάλη μερίδα των χριστιανών, αλλά των χριστιανών αυτών που εν γέννη δεν διακρίνονται για την αλήθεια, για τον αγιασμό και για την καθαρότητα, καθώς έχουν υπησέλθει μέσα σε αυτούς, σε αυτά τα χριστιανικά δόγματα, παραδόσεις ανθρώπινες, εντάλματα ανθρώπων, παραβάσεις, ανομίες στο Λόγο του Θεού και εν γέννη ετεροδιδασκαλίες, ψευδοδιδασκαλίες, πολλές φορές και αιρέσεις. Μια φορά ακόμη πρέπει να τονίσω ότι οι ετεροδιδασκαλίες οδηγούν σε αδιέξοδο τους ανθρώπους, χάνουν οι άνθρωποι τον καρπό τους, χάνουν την ευλογία του Θεού. Αυτοί που ακολουθούν ετεροδιδασκαλίες και για τους οποίους ο Απόστολος Παύλος λέει «τούτους φεύγε», είναι οι ψευδοδιδάσκαλοι και οι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι οδηγούν τον άνθρωπο στο να απομακρυνθεί από το Θεό, σε αποστασία και σε χάσιμο της παρουσίας του Θεού, και είναι και οι αιρέσεις, απολύας εν γέννη, που οδηγούν τον άνθρωπο στο να αποκοπεί εντελώς, ανεπιστρεπτεί από τον Θεό και από τη σωτηρία, καθώς λέει μετά πρώτης και δευτέρας νοθεσίας, σε άνθρωπο αιρετικό μετά παρετού, γιατί είναι διεφθάριο ότι ούτως και είναι αυτοκατάκριτος. Λοιπόν, υπάρχει μία κατηγορία οι αχιλιαστές, υπάρχει άλλη κατηγορία οι χιλιαστές, που θεωρώ ότι εμείς αυτό πιστεύουμε όλοι και οι περισσότεροι θα τολμούσα να πω σε μεγάλη πλειοψηφία αναγεννημένοι άνθρωποι του Θεού σε όλο τον κόσμο, σε συντριπτική πλειοψηφία πιστεύουν στην αρπαγή της Εκκλησίας σαν ξεχωριστή ημέρα, στην εφταετία του Αντίχριστου, στη Δευτέρα Παρουσία και στην τελική κρίση. Όμως ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν τώρα δύο διδασκαλίες. Η μία είναι ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και άλλη είναι ότι θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος μέσα στην εφταετία και η συνηθέστερη άποψη είναι στα μέσα της εφταετίας. Εδώ εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε σε συγκεκριμένα σημεία να διακρίνουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε, ελπίζω βάσιμα μέσα από το Λόγο του Θεού. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι η εφταετία του Αντίχριστου είναι βέβαιον, είναι η περίοδος που αποκαλύπτεται η οργή του Θεού και του αρνίου. Και σε καμία περίπτωση, ποτέ στην ανθρωπότητα, ο Θεός δεν αποκάλυπτε, δεν έφερνε την οργή του σε ανθρώπους, εφόσον υπήρχαν και ένας δίκαιος. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι του Νόε και των Σοδόμων και των Γομόρων.
Στην περίοδο του Νόε οι άνθρωποι, σαν λέει ο Λόγος του Θεού, τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες και νυμφευόμενοι. Και υπήρχε το κήρυγμα της δικαιοσύνης του Νόε που έλεγε ότι ο Θεός θα καταστρέψει όλη τη γη εάν πιστέψετε, εάν δεχθείτε το Λόγο του Θεού και εισέλθετε στην Κιβωτό, θα σωθείτε. Όσοι πίστεψαν, σώθηκαν. Οι πιστοί μόνο σώθηκαν. Όσοι δεν πίστεψαν, λέει η Γραφή, ήλθε η στιγμή που ο κατακλυσμός ήλθε και απόλεσεν άπαντας. Μόνο ο Νόε, η γυναίκα του και τα τρία παιδιά και οι νύφες του ήταν αυτοί που σώθηκαν. Τους έβγαλε έξω ο Θεός όταν ήλθε η οργή του Θεού. Το δεύτερο βασικό σημαντικό παράδειγμα μέσα στη Γραφή είναι οι ημέρες του Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα, όπου οι άνθρωποι έτρωγον έπινον, πλέον έχει έρθει αγοροπολισία στην ανθρωπότητα, ηγόραζον υπόλουν, εφύτευον και οικοδόμουν. Και όταν ο Θεός αποκάλυψε, γιατί είπε δεν θα κάνω κάτι χωρίς να το αποκαλύψω στους δούλους μου τους προφήτες, και αυτό είναι το ένα βασικό χαρακτηριστικό έργο του Θεού. Δεν φέρνει την οργή του αν δεν το αποκαλύψει στους δούλους του τους προφήτες. Και όταν πήγε με τον Αβραάμ, ο Θεός του έδειξε τα Σόδομα και τα Γόμορα και του λέει θα καταστραφούνε, θα βρέξει πυρ και θείον και δεν θα μείνει ούτε ένας. Και ο Αβραάμ αναστατώθηκε, γιατί ξέρω ότι εκεί μέσα είναι και ο Λότ, ο ανιψιός του, ο οποίος ήταν δίκαιος και ήξερε ότι βασανιζόταν η δικαία αυτή ψυχή από αυτά τα οποία συνέβαιναν εκεί στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και του είπε, αν υπάρχουν 50 δίκαιοι, θα τους καταστρέψεις μαζί με τους αδίκους? Και ο Θεός είπε όχι. Αν υπάρχουν 40, όχι, 30, 20, 10. Αν υπάρχουν 10, του λέει ο Αβραάμ, θα καταστρέψεις τους 10 δικαίους μαζί με όλους τους αδίκους? Και ο Θεός είπε όχι, δεν θα τους καταστρέψω. Δεν θα εκπληρώσω, δεν θα φέρω την οργή μου εάν υπάρχουν 10 δίκαιοι. Και τελικά απεδείχθη ότι ούτε έναν δεν θυσιάζει ο Θεός, και αυτό είναι το καταπληκτικό. Ούτε έναν δίκαιο δεν θυσιάζει να βρεθεί στην οργή του ο Θεός, στην οργή του Θεού. Γι' αυτό λίγο πριν, την προηγούμενη μέρα μάλιστα, έστειλε άγγελο και πήρε με το ζόρι το Λότ, ο οποίος ήταν δεμένος με τις ματαιότητες, αλλά ήταν δίκαιος, το Λότ, τη γυναίκα του και τις δύο κόρες του. Δυστυχώς οι γαμπροί του δεν δέχτηκαν. Με το ζόρι τους έβγαλε και μάλιστα τους είπε, προσέξτε μην γυρίσετε πίσω να δείτε. Η γυναίκα όμως του Λότ, ενώ ανέβηκαν στο όρος και ήταν να φύγουν, έστρεψε το βλέμμα του και έμεινε στήλη άλατος. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, προσέχετε και ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Μη στρέφετε εις τα οπίσω για να λάβετε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά πάρα πολλά είναι τα σημεία αυτά όπου εκδηλώνεται η οργή του Θεού και ο Θεός δεν την εκπληρώνει αν δεν βγάλει από μέσα όλους τους δικαίους. Είναι το θέλημα του Θεού, το έργο του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού. Να αρνηθεί τη δικαιοσύνη του δεν μπορεί. Δεν μπορεί να θυσιάσει ένα δίκαιο. Γι' αυτό και πότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος? Όταν δεν θα υπάρχει ούτε ένας δίκαιος. Και μάλιστα το περιγράφει στο Λόγο του Θεού στο Δανιήλ, όταν η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες. Τι σημαίνει πλήρες? Πλήρες. Ούτε ένας δίκαιος. Και η μόνη στιγμή κατά την οποία η αμαρτία φτάνει στο πλήρες χωρίς να υπάρχει ούτε ένας δίκαιος, είναι το επόμενο δευτερόλεπτο της αρπαγής της Εκκλησίας. Η επόμενη ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Γιατί όλοι οι δίκαιοι έχουν αναστηθεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η περίοδος, όπως είπαμε, της αρπαγής της Εκκλησίας είναι περίοδος ειρήνης και ανάπαυσης εν μέσω καιρών κακών. Οι άνθρωποι θα τρώνε, θα πίνουνε, όπως τον καιρό του Νόε, όπως τον καιρό των Σοδόμων και των Γομόρων του Λότ,
και ξαφνικά, καθήν ώραν δε στοχάζεστε, θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου να παραλάβει την εκκλησία του. Η αρπαγή της εκκλησίας γίνεται με τον Χριστό, από τον Χριστό, με εντολή του Πατέρα. Αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού και θα παραλάβει την εκκλησία του. Τους αποθανώντας εν Χριστώ πρώτον και τους ζώντας εν Χριστώ δεύτερον. Μόνο η εκκλησία θα αρπαγεί πριν την εφταετία του Αντίχριστου. Αλλά πολύ πιο ωραία το περιγράφει και το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή του, και αν θέλετε αυτό να το διαβάσουμε, είναι στη σελίδα 1049, που περιγράφει πολύ αναλυτικά το τι θα συμβεί εκείνες τις ημέρες. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί για δύο πράγματα περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, της Δευτέρας παρουσίας όπως θα δούμε παρακάτω, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτών επισυνάξεως ημών και της δικής μας επισύναξης». Ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η επισύναξη ημών, η αρπαγή της Εκκλησίας. Και τους λέει να μην σαλευτείτε ταχαίως από το φρονήματό σας, μη δε να θορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως γραφωμένης υφημών, ότι τάχα επλησίασε η ημέρα του Χριστού, δηλαδή η Δευτέρα παρουσία, όπως θα μας το εξηγήσει παρακάτω. Και προσέξτε να μην σας εξαπατήσει, άλλωστε το είπε και στους μαθητάς, βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Και προσέξτε μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο. Διότι δεν θα έλθει η μέρα εκείνη, η Δευτέρα παρουσία, αν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, η αποστασία η εφταετία, ώστε να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος, εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Έξι εδάφιο. Και τώρα εσείς γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν. Γνωρίζετε εκείνο το οποίο εμποδίζει αυτόν. Γνωρίζετε το κατέχον, λέει το κείμενο. Κατέχον σημαίνει έχω κατοχή, έχω εξουσία, έχω δύναμη. Γνωρίζετε λοιπόν εκείνο το οποίο κατέχει τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, τη δύναμη της Εκκλησίας, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός και σώμα είναι το σώμα του Χριστού. Γνωρίζετε λοιπόν εκείνο το οποίο έχει την κατοχή, έχει την εξουσία, είναι ο κατέχον, ώστε να εμποδίζει να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος στο δικό του καιρό. Ο Αντίχριστος θα ήθελε τώρα να αποκαλύφθει. Πάντα θέλει ο διάβολος να αποκαλύψει τον άνθρωπό του, αλλά δεν μπορεί, γιατί τον εμποδίζει η Εκκλησία που έχει την εξουσία στην ανθρωπότητα. Ξαναδιαβάζω το 6. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί, εμποδίζει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί στον καιρό του. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μυστηριωδώς λοιπόν εργάζεται ο διάβολος. Μάλιστα στην επιστολή του ο Ιωάννης γράφει ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, από το δεύτερο κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Μη διαβάζετε εσείς. Παιδεία, λέει, εσχάτη ώρα είναι, τελευταία ώρα είναι. Και όπως ακούσατε, ο Αντίχριστος έρχεται. Αλλά τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν. Από αυτό γνωρίζουμε ότι είναι εσχάτη ώρα. Και ποιοι είναι αυτοί οι αντίχριστοι, είναι καταπληκτικό αυτό. Εξημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξημών, διότι αν ήσαν εξημών ήθελον μένει με θυμών, αλλά εξήλθον δια να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξημών. Εδώ πολλοί λένε ότι ο Αντίχριστος θα είναι αποστάτης. Είναι μία άποψη, επειδή λέει εξημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξημών. Αποστάτης χριστιανός. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτό και δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό. Το βέβαιο όμως είναι ότι τώρα μυστηριωδώς, όπως λέει στο 7 εδάφιο,
που διαβάζαμε στην Επιστολή προς Θεσσαλονική στη Δευτέρα, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, μυστηριωδώς ενεργείται και θα συνεχίζει μυστηριωδώς να ενεργείται έως να εκβληθεί εκ μέσου, το κείμενο λέει μετατεθεί. Και θυμάστε ποιος μετετέθη? Ο Ενόχ, ο οποίος ήταν δίκαιος. Μετέθεσεν αυτόν ο Θεός. Πού? Στον ουρανό. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν. Μόνον έως να μετατεθεί εκ μέσου ο κολλίων, ο κατέχων τώρα. Ο Χριστός με το σώμα του και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μέχρι τότε δεν θα μπορεί να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Μέχρι δηλαδή να μετατεθεί ο λαός του Θεού, ο κεχρισμένος από τον Χριστό στον ουρανό, ο Αντίχριστος δεν μπορεί να αποκαλυφθεί. Όταν όμως μετατεθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα, τότε, πιο καθαρά δεν μπορεί να το γράψει ο Θεός, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος. Μόνο τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, όταν θα μετατεθεί ο λαός του Θεού. Και δεν θα υπάρχει τότε που θα εκδηλωθεί η οργή του Θεού, τον οποίον ο Κύριος θα απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Δηλαδή τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς τότε, οι οποίοι περίμεναν την έλευση του Κυρίου? Μην περιμένετε τη Δευτέρα παρουσία, ό,τι και να σας λένε. Δεν πρόκειται να έρθει εάν δεν αποκαλυφθεί πρώτα ο Αντίχριστος στο δικό του τον καιρό. Αλλά δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος αν δεν μετατεθεί ο κατέχων ή το κατέχων, αν δεν αρπαχθεί, αν δεν εκβληθεί εκ μέσου αυτός που τον εμποδίζει. Και αυτή είναι η διδασκαλία, κατά την ταπεινή μας γνώμη, της αλήθειας. Σε πολλά σημεία ακόμη μπορούμε να βρούμε την αλήθεια ότι ο Αντίχριστος δεν θα συνυπάρξει με την Εκκλησία ούτε ένα δευτερόλεπτο. Μάλιστα, στην Αποκάλυψη ο Απόστολος, μάλλον ο Ιωάννης, περιγράφει ο Ιωάννης στην Εκκλησία της Αρπαγής και των Εσχάτων ημερών, που είναι η Εκκλησία της Φιλαδελφίας, λέγοντας: επειδή εφύλαξας των λόγων της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού, η οποία μέλει να έλθει επί όλης της οικουμένης για να δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί της γης. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο το κατά Λουκάν περιγράφει πάρα πολύ ωραία αυτή την ενέργεια του Θεού, λέγοντας, αν θέλετε ανοίξτε το, αυτό είναι σελίδα 928, 34 εδάφιο, 938-34 εδάφιο, προσέχετε, που είναι και η εντολή του Θεού για μας. Προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφ' ημάς η ημέρα εκείνη. Διότι ο σφαγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Δεν θα έρθει σαπαγίδα αν υπάρχουν οι οργοί του Θεού, αν υπάρχουν οι σφραγίδες, αν υπάρχουν οι σάλπιγγες, αν υπάρχουν οι πληγές. Εκεί πια θα περιμένουν όλοι, θα λένε πέσατε, γιατί ήρθε η οργή του Θεού. Αλλά πότε θα επέλθει ως παγής? Γιατί δεν θα τον περιμένουν. Καθήν ώραν δεν στοχάζεστε, καθήν ώραν δεν σκέφτεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Ως παγής λοιπόν θα επέλθει εφ' ημάς, επάνω σας η ημέρα εκείνη. Λοιπόν αγρυπνείτε, δεόμενοι εν παντή καιρό
δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε. Όχι να φύγετε να τρέξετε, να εκφύγετε, να γλιτώσετε τελείως όλα αυτά που πρόκειται να έρθουν και να σταθείτε μπροστά στον Υιόν του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν θα υπάρξει ταυτόχρονα η Εκκλησία με τον Αντίχριστο. Και δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν. Άλλωστε και μετά το τέταρτο κεφάλαιο, ενώ μέχρι το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου αναφέρεται κατ' επανάληψη στην Εκκλησία του Χριστού, από το τέταρτο κεφάλαιο και στην συνέχεια η λέξη Εκκλησία δεν εμφανίζεται. Αντιθέτως, όταν αποκαλύπτονται τα μετά ταύτα, όπως λέει στην Αποκάλυψη ο Κύριος, ήρθα για να σου φανερώσω όσα είδες και να γράψεις όσα είδες, όσα είναι στην Εκκλησία και όσα πρόκειται να γίνουν μετά τα αυτά, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Μετά τα αυτά λοιπόν, τι βλέπουμε στον ουρανό, που είναι ένα ακόμη αναμφισβήτητο στοιχείο ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει πριν την Αποκάλυψη του Αντίχριστου. Βλέπουμε στον ουρανό ένα θρόνο, στο θρόνο να κάθεται ο Πατέρας, το αρνίον το εσφαγμένον, 4 ζώα κύκλο και 24 πρεσβύτεροι, άνθρωποι, οι οποίοι ομολογούν ψέλνοντας ότι εσφάγεις και μας αγόρασες στον ουρανό τώρα εις τον Θεόν δια του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και συνεχίζει, γιατί είναι η αρπαγμένη Εκκλησία του Χριστού, και έκαμε σημάσεις των Θεών βασιλείς και ιερείς του υψίστου και θέλουμε να βασιλεύσει επί της γης. Αναμφισβήτητο λοιπόν γεγονός, στον ουρανό και στο θρόνο του Θεού υπάρχουν άνθρωποι, κύκλο οι 24 πρεσβύτεροι και βεβαίως λαός πολλής που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αλλά και το τελευταίο σημείο επίσης αναμφισβήτητο είναι ότι στην περίοδο της εφταετίας ο Θεός δημιουργεί καινούριο σφραγισμένο από τον ίδιο λαό, ο οποίος θα αντέξει την εφταετία του Αντίχριστου και στο τέλος θα λάβει μέρος στην επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, τώρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί μιλάμε για την οργή του Θεού. Και αν σκεφτούμε ότι υπάρχει πιθανότης κάποιοι από εμάς, εσύ ή εγώ, Θεός να φυλάει, να μην λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και να συμμετέχουμε στην οργή του Θεού, να είμαστε κάτω την περίοδο της οργής του Θεού, το θέμα είναι, νομίζω, ιδιαίτερος τρομακτικό. Είναι ή δεν είναι ιδιαίτερος τρομακτικό? Μας έχει δοθεί μια φοβερή ευκαιρία. Φοβερή ευκαιρία να λάβουμε μέρος σε αυτό το μοναδικό, τη μοναδική στιγμή, το μοναδικό φαινόμενο, το μοναδικό έργο του Θεού, όπου ο Χριστός που βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός θα αποσταλεί από το Θεό να παραλάβει τη δική του Εκκλησία και να είναι μαζί στους αιώνες των αιώνων. Όταν βγαίνω έξω στον δρόμο, βλέπω τους ανθρώπους, πλούσιους, φτωχούς, ζητιάνους, λέω, Κύριε, γιατί σε μένα φανέρωσες αυτό το μυστήριο της αρπαγής της Εκκλησίας και όλοι αυτοί ακόμη δεν ξέρουν. Γιατί? Είναι δίκαιος όμως ο Θεός, όχι γιατί είμαστε καλοί, αυτό είναι βέβαιο. Όχι γιατί είμαστε καλύτεροι από κανέναν, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά γιατί ακούσαμε το Ευαγγέλιο και πιστέψαμε. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι όσοι δέχθησαν τον Ιησούν Χριστόν, τον Ναζωραίο, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώτος, σε αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνει ως τέκνα Θεού. Πιστεύω δε ότι πριν την αρπαγή, γιατί το λέει η Γραφή, ότι
Το Ευαγγέλιο αυτό, το ορθοτομημένο, το αληθινό, θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Ακόμη λέει η Γραφή, θα πάρω λίγα λεπτά ακόμη. Ακόμη λέει η Γραφή, δεν θα παρέλθει γενναία αυτή, όσου γίνωση πάντα ταύτα. Βέβαια, με αυτό τη λέξη γενναία, πολλοί μπορούμε να σκεφτούμε διάφορα. Είναι άραγε η γενναία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας ή της τελευταίας? Η απάντηση είναι ότι για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία γράφει ο Θεός στο Λόγο Του, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, αν θέλετε να το δούμε και μαζί, είναι στο ΚΔ 871 σελίδα, να ολοκληρώσουμε το θέμα μας σήμερα. Διαβάζω από το 36 εδάφιο, ΚΔ κεφάλαιο, συγγνώμη, ΚΓ κεφάλαιο, 36 εδάφιο, σελίδα 871. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, πάντα ταύτα θέλουσι ελθεί επί την γενεάν ταύτην. Ποια? Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει η όρνη στα ορνήθια αυτής υπό τα σπτέρυγας και δεν ηθελήσατε. Ιδού αφήνεται εις εσάς ο οίκος σας έρημος, διότι σας λέγω δεν θέλετε με ειδείς το εξής, έως σου είπετε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αυτή είναι η προφητεία που έκανε ο Χριστός για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ιδιαίτερα για τους Ισραηλίτες, όπου κατεστράφει πράγματι το 70 μετά Χριστό και αθέθει ο οίκος τους έρημος και διασκορπίστηκαν σε όλη την οικουμένη. Και το προφητεύει, πάντα τα αυτά θα έλθουν επί την γενεάν αυτήν. Όμως, όταν μιλάει εσχατολογικά ο Κύριος μας για την τελευταία γενιά, κατά την ταπεινή μας γνώμη, μιλάει στη σελίδα παραδείγματος χάρη 895, είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον και το 28 εδάφιο. Από τις οικείς δε μάθετε την παραβολήν όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι το θέρος. Ούτω και εσείς όταν είδετε ταύτα γενόμενα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Δεν θα γίνει δηλαδή μέσα σε αυτή τη γενιά, θα γίνει στο τέλος της γενιάς. Δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη, για ποιους μιλάει, για τους Ισραηλίτες ή για την Εκκλησία. Στο τέλος δεν υπάρχουν Ισραηλίτες, υπάρχει ο λαός του Θεού. Θεωρούμε ότι μιλάει για τις έσχατες ημέρες. Το θέμα είναι πότε αρχίζει η γενιά και πότε τελειώνει. Δεν ξέρουμε να το πούμε. Σίγουρα όμως τα σημεία που περιγράφει έχουν γίνει. Όλα τα σημεία των εσχάτων ημερών έχουν λάβει χώρα. Αρχής γενομένης από την αρχή του αιώνα, τις αρχές των Οδύνων, που ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και όλα όσα περιγράφονται μέσα. Φόβητρα από τον ουρανό, όλες τις αρχές των Οδύνων, να μην πούμε τώρα να διαβάσουμε. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μπαίνουμε στο τέλος και έγινε το μεγαλύτερο σημείο των εσχάτων ημερών, που είναι η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Ένα γεγονός ανθρωπίνως αδύνατον. Ποτέ δεν μπορούσε να δημιουργηθεί κράτος μέσα σε αυτή την περιοχή όπου ήταν εκατομμύρια οι Άραβες, οι Μουσουλμάνοι. Όμως η Γραφή το έγραφε, ο Θεός το είχε προφητεύσει και ο Θεός το έκανε. Τώρα πολλοί ισχυρίζονται ότι από εκεί αρχίζει τελευταία γενιά. Εάν θεωρήσουμε καθ' υπόθεση, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να πούμε βεβαιότητα, γιατί μας λέει ότι τους χρόνους και τους καιρούς δεν τους ξέρουμε. Ούτε εμείς, ούτε οι άγγελοι του ουρανού, ούτε ο Υιός του ανθρώπου. Μόνο ο Πατέρας για τους χρόνους και τους καιρούς ο Θεός έχει στη δική του εξουσία. Εάν λοιπόν καθ' υπόθεση θεωρήσουμε ότι το 48, και το επιμένω και το τονίζω, καθ' υπόθεση θεωρήσουμε ότι η τελευταία γενιά αρχίζει από το 48, που είναι αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τότε η γενιά δεν τη μετράμε σε χρόνια. Αν κάποιος γεννήθηκε το 48, όπως
η ζωή του φτάνει στο τέλος, καθώς περνάνε τα χρόνια, έτσι και η τελευταία αυτή γενιά φτάνει στο τέλος. Αυτό όμως όλα είναι λίγο, μπορεί να τα βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά δεν μπορούμε ούτε να επιμένουμε, ούτε να τα διδάξουμε, ούτε να τα προφητεύσουμε. Τα σκεφτόμαστε. Εκείνο όμως που μας λέει ο Λόγος του Θεού και σε αυτό θα μείνουμε, είναι προσέχετε λοιπόν από κρεπάλεις, από μέθης, από μέρημνες βιωτικές, γιατί σαν παγίδα θα έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας σε όλους τους καθημένους επί τη γη. Γι' αυτό προσεύχεστε, αγρυπνείτε, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα αναγίνωση. Αγαπητά μου αδέλφια, ο φόβος του Θεού είναι ανάγκη να βασιλεύει στις καρδιές μας, καθώς βλέπουμε τα σημεία να εκπληρώνονται, τα αδιέξοδα των ανθρώπων να είναι πλήρη και μέλλον η ανθρωπότης από κάθε άποψη δεν έχει. Ούτε από οικονομική, ούτε από κοινωνική, ούτε από εθνική, ούτε από θρησκευτική, ούτε από περιβαντολογική. Πουθενά δεν φαίνεται ελπίδα στην ανθρωπότητα. Η μόνη ελπίδα είναι ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Αμήν.